να πούμε. Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Αργυροκάστρου στα 102,5 FM. Καλώς ήρθατε στο παράδοση. Όλοι στο χώρο να πούμε, κι όλοι στο χώρο να πούμε, στην υγειά μας να τα πιούμε. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Αργυροκάστρου στα 102,5 FM και στην ελληνική ενημερωτική και ψυχαγωγική εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στο πανηγύρι της παράδοσης. Εδώ καθημερινά και τα Σαββατοκυριακά για τις αργίες παρέα με τα θάνατα επιρροτικά τραγούδια, με τα πολυφωνικά μας τραγούδια, με τους κλαρινοπαίκτες μας και τις μελωδίες τους που είναι σημαντικό κομμάτι της δικής μας, της πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης. Μια θερμή καλησπέρα σε όλους εσάς που με ακούτε στο νομό Αργυροκάστρου και ευρύτερα. Μια θερμή καλησπέρα σε όλους εσάς που ακούτε αυτή την εκπομπή μέσω της πλατφόρμας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Αλβανίας, της ΡΤΣΕ. Μια θερμή καλησπέρα και σε όλους εσάς φίλες και φίλοι που κάνατε τον κόπο να ανοίξετε τώρα το κινητό σας ή οτιδήποτε άλλο και να παρακολουθήσετε ζωντανά διαδικτυακά αυτή την εκπομπή. Παρασκευή 8 Ιουλίου. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουμε περάσει 9 ημέρες.
ήλιος ανέβηκε 8 πρώτα λεπτά και θα δύσεις 19 και 51 πρώτα λεπτά. Σήμερα γιορτάζουν Θεόφιλος, Θεοφιλία, Προκόπιος και Προκοπία. Εμείς ευχόμαστε να χαίρουν το όνομά τους όσοι έχουν αυτό το όνομα. Σήμερα η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης στη Ρωσία. Ο εορτασμός με σήμα το χαμομήλι καθιερώθηκε το 2008 με απόφαση της Κρατικής Δούμας ή Ρωσική Κάτω Βουλή. Η μέρα της οικογένειας στην Ουγγαρία. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, φίλες και φίλοι. Ενώ ξεκινήσαμε με ένα πολυφωνικό τραγούδι από τις Ισοκράτησες, Τσέλιος, θα συνεχίσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας σήμερα. Είναι αφιερωμένο στο Γιώργο τον Κούρτη. Καλή σας ακρόαση λοιπόν, να περάσουμε όλοι μαζί ένα χαρούμενο απόγευμα Παρασκευής. Σκύψα, αντίδραμοι φίλοι
σε στο παραθύρι. Ο γιος της γυρεύε που έχει κορή δαχτυλή. Ο εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, είναι αφιερωμένο στο Γιώργο τον Κούρτη. Βρίσατε τα ζώα, όχι μπράβο, ούτε και μάχη, ίδια, ούτε και μάχη. Thank you.
Oh, yo, ay, no, 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 no,
Να πούμε για την πρώτη μας καλησπέρα στο φίλο μας τον Στέφανο Κράφτη που μας καλησπέρισε. Σε εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, που ήταν αφιερωμένο στον γνωστό τραγουδιστή, πυρότη τραγουδιστή, τον Γιώργο τον Κούρτη. Ας δούμε τώρα τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα και στον κόσμο σαν σήμερα 8 Ιουλίου. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3,37. Η ημερομηνία είναι βάση του γρηγοριανού ημερολόγιου στην Ελλάδα, ισχύει ακόμη το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου. Σαν σήμερα, 8 Ιουλίου το 1921, ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Σαν σήμερα το 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντέλ Κάστρο. Σαν σήμερα το 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελληνικής μορφής. Αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα. Η Ιουλιανά
Λοιπόν, η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά την Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Σαν σήμερα, το 1997, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις. Αυτά τα σημαντικότερα γεγονότα, φίλες και φίλοι, και εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα πολυφωνικό τραγούδι. Πολυφωνικό τραγούδι από τις Κυράδες της Άνω Δερόπολης. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Σταύρο τον Μπάρκα που μας καλησπερίζει και συνεχίζουμε εμείς με τον Τάκη τον Γόλια και στο κλαρίνο τον Γιώργο τον Τέρμα.
καλησπέρα και σε φίλη μας την Ελένη Νινισέλη που μας καλησπέρα. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι από τον Τάκη τον Κόλλια με τον Γιώργο τον Τέρο στο Κλαρίνο. Να πούμε ότι τον Ιούλιο και να περάσουμε λιγάκι στον κορονοϊό γιατί δεν είναι καλά τα πράγματα. Όσον αφορά τα κρούσματα κορονοϊού και εδώ στη χώρα μας, τον Ιούλιο αυξήθηκαν τα κρούσματα κορονοϊού στο Αργυρόκαστρο. Μόνο τις πρώτες 7 μέρες του μήνα βρέθηκαν θετικοί στον COVID-19 περίπου 100 άτομα. Αυτά είναι τα επίσημα εκείνοι που παρουσιάζονται, όμως υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν
δεν εμφανίζονται και είναι, είναι πολύ περισσότερα. Ο προϊστάμενος της Επιδημιολογικής Υπηρεσίας κάνει ξανά έκκληση για την εφαρμογή των προφυλακτικών μέτρων και τον εμβολιασμό. Σας φίλες και φίλοι, όσοι βρίσκεστε σε λεωφορεία είτε σε συνωστισμό, καλά είναι να φοράτε τη μάσκα, είτε είναι εντός είτε είναι εκτός κλειστού χώρου, και όταν υπάρχει συνωστισμός καλά είναι να φοράμε τη μάσκα μας, γιατί είναι ένα μέτρο αφού κυκλοφορεί πάρα πολύ ο ιός του COVID αυτή τη στιγμή. Θα συνεχίσουμε εμείς, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας. Καλησπέριζε και μας έρχεται καλή Παρασκευή.
εμείς φίλες και φίλοι με την Άννα την Κάση. Και στη φίλη μας την Καροφαλιά της Ζόγκα που μας καλησπέριζε. Με φίλες και φίλοι, ότι σήμερα το Αργυρό Καστρό επισκέφτηκαν διαχειριστές παραγωγικών γαλακτοκομικών μονάδων από την Ελλάδα αλλά και 40 δημοσιογράφοι, οι οποίοι έφτασαν στο Αργυρό Καστρό για να δουν από κοντά την παραγωγή του τυριού από τις παραγωγικές γαλακτοκομικές μονάδες εδώ στο Αργυρό Καστρό, στην περιφέρεια Αργυρό Καστρού και στη Δρόπολη, αλλά και να βοηθήσουν κυρίως οι δημοσιογράφοι, ούτως ώστε να υπάρξει μια σύνδεση μεταξύ των γαλακτοκομικών μονάδων, των εργοστασίων παραγωγής γάλατος και των υποπροϊόντων τους της Αλβανίας, εδώ της περιφέρειας Αργυροκάστρου. Και αυτά λοιπόν και από την επίσκεψη των διαχειριστών γαλακτοκομικών μονάδων της Ελλάδας και δημοσιογράφων εδώ στο Αργυρό. Εμείς θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με ένα πολυφωνικό τραγούδι. Πολυφωνικό τραγούδι αυτή τη φορά από το Ενένωση Βουθρωτού και Άσπρο Κατάσπρη Βαμπαγιά. Είναι λοιπόν η Ένωση Βουθρωτού στο πολυφωνικό αυτό τραγούδι Άσπρη Κατάσπρη Βαμπαγιά. Μια θερμή καλησπέρα στο φίλο μας τον Πάτερ, τον Νικόδημο τον Καρκασίνα που μας γράφει. Γιάννη, Νίκα, Σκυρνά, Λεδούλια, Σκυρνά, Καστρή, Παπαγιάννη,
πάντα ξενοστή. Πάλι μου κάνε νέα.
Και από τη Δήμητρα τη Γραβάμη πάμε στον Παντελή το Γιώκα. Συνεχίζουμε με το γειτόνισσα Κατσακαλά και Γιώργο Νίκο. Τι το θέλα γειτόνισσα και σου κλείνα το μάτι. Στο σπίτι μου δεν άργησες να βρεις το μόνο πάνω. Thank you.
δυσκολία της, μας τους γειτόνους την αγαπώ. Συνεχίζουν την απεργία τους ή την αποχή από τις δικαστικές αίθουσες οι δικηγόροι στην Αλβανία, φίλες και φίλοι. Με ομόφωνη απόφαση παράτηναν για ακόμη και άλλες 10 μέρες, όχι μόνο τις συνεδριάσεις, δικαστικές συνεδριάσεις, αλλά και όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα, εκτός όταν σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοια για κάποιο ανήλικο, για κάποιο παιδί δηλαδή. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα παραβρίσκονται μόνο για ασφαλιστικά μέτρα, μόνο για ανήλικο, ενώ για τους υπόλοιπους 10 μέρες, ενώ για τις δικαστικές συνόδους επαόριστον η αποχή αυτή των δικαστών στην Αλβανία, και αυτό γίνεται, όπως είπα, εναντιώνονται στη νέα δικαστική μεταρρύθμιση ή στη διοικητική δικαστική διαίρεση της χώρας, όπως είπαμε και άλλες φορές, όπου λόγω χάρη το εφετείο Αργυροκάστρου πρόκειται να πάει στο Φιέρι, στη Λιούτσα και οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι μόνο το Αργυροκάστρο, είναι σε όλη την Αλβανία. Αυτά και για τους δικηγόρους που συνεχίζουν την απεργία τους, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε εμείς, αφού πούμε μια θερμή καλησπέρα στο φίλο μας τον Τάσο τον Τόζο, συνεχίζουμε εμείς το πρόγραμμά μας. Κωνσταντίνος Χαλόγερος.
συνεχίσουμε τώρα το πρόγραμμά μας, φίλες και φίλοι, με ένα ακόμη πολυφωνικό τραγούδι, αυτή τη φορά από τα Δελβινιώτικα. Όσα χρόνια κι αν πέρασουν από τούτη τη ζωή. Θα νιώθω μέσα στην ψυχή. Για να είμαι δυνατή. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον Καφτάνη που μας στέλνει το δικό του μήνυμα. Συνεχίζουμε εμείς με την Ευγενία Τσακαπιεραλή και μια γιατρίνα στα χωριά μας.
Τώρα να δούμε και μια ανακοίνωση της Ομόνιας, φίλες και φίλοι. Ενώ στην ανακοίνωσή της η Ομόνια Αγίων 40, μεταξύ των άλλων, αναφέρει: ενώ η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, που συστάθηκε πρόσφατα από την Αλβανική Βουλή, πύκνωσε τις συνεδριάσεις της, ο πρόεδρος του ΚΙΑΔ, Βαγγέλης Δούλιας, με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής, παρουσιάζεται ιδιαίτερα δραστήριος με τις παρεμβάσεις του και τις προτάσεις του, αλλά και με τις προσκλήσεις για να εισακουστούν με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις από την Επιτροπή οι άμεσοι εκπρόσωποι της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, τα στελέχη της Ομόνιας. Έτσι, από τις πρώτες ακροάσεις ήταν εκείνες του Γενικού Προέδρου της Ομόνιας, Βασιλικάγιου, του Προέδρου του Παραρτήματος Ομόνιας Χιμάρας, Φρέντι Μπελιέρη, και του Προέδρου του Παραρτήματος Αργυροκάσπου, Στέφανο Κότσια. Τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν και άλλες ακροάσεις, όπως εκείνη του πρώην Δημάρχου Χιμάρας, Βασίλη Μπολάνου, αλλά και άλλων στελεχών, αλλά και ειδικών πάνω σε θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης. Και της Ομόνιας στις ακρόασή τους εξέφρασαν τις παρατηρήσεις τους για σφάλματα και παραλήψεις για παραβίαση της νομοθεσίας κατά την προηγούμενη μονομερή διοικητική μεταρρύθμιση του 2014, ενώ έκαναν και θα κάνουν και στο μέλλον τις δικές τους προτάσεις για τη διόρθωση των αδικιών και των παραβιάσεων εθνικών δικαιωμάτων που οδήγησαν και σε δημογραφικές αλλοιώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτά λοιπόν και από την Ομόνια, και συνεχίζουμε εμείς, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας. Ειρήνη Γιώτη, δύο κοπέλες.
Παναγιώτη, φίλες και φίλοι, πάμε στην Ελένη τη Δήμου. Ελένη Δήμου λοιπόν και ο Μπέκρης. Φίλες και φίλοι, να χαιρετήσουμε και τους χυμαριώτες όπου και αν βρίσκονται με ένα πολυφωνικό τραγούδι από τη Χυμάρα. Λοιπόν, με το πολυφωνικό αυτό τραγούδι χαιρετάμε όλους τους χυμαριώτες όπου και αν βρίσκονται. Το βουνό που εβός και τα αρνιά μια παλικάρια. Απ' την
καλή μου κόρη, τι ζητάς εδώ. Εσύ,
εσύ με τα παλάτια και εγώ και εγώ με τα καλύβια και ένα μέτρο επί δύο αυτό θα πάρουμε κι οι δύο. Τα λεφτά, τα λεφτά μπορεί να έχουν μια αξία. Τα λεφτά, τα λεφτά έχουν ευτυχία. Λίγο ύπνο για να πάρω
τραγουδί μέσα στο δικό μου το χωριό από τον Σωτήρη τον Κούτουλο. Πληρώνουμε απόψε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο Σάββατο στις 6 και 4 το απόγευμα. Στότε να έχετε όλοι σας ένα καλό βράδυ και μια όσο πιο καλή αυριανή ημέρα. Καλό σας βράδυ. Κάτσε γέμου που δεν διάσε τον ώρα.